Φουρλάς Λούκας, Χριστοφόρο Λευτέρη. Το Ανώτατο Συμβούλιο του Δυσσύ επικυρώνει πανηγυρικά το ψηφοδέλτιο του κόμματος και ο Αβέροφ Νεοφίτου εισέρχεται επισήμως στην προεκλογική αρένα των ευρωεκλογών. Είμαι σίγουρος, είμαι πεπισμένος, είμαι βέβαιος πως ο υπέροχος κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού θα δώσει ακόμα μια φορά την μάχη. Δίνει το προεκλογικό στίγμα του Δυσσύ και ανοίγει πολιτικά μέτωπα. Μέχρι με την οικονομία, ο Αβέροφ Νεοφίτου εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΑΚΕΛ. Δεν είναι μαντρί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Δεν είναι μια αριστερή κολεκτίβα που όποιος δεν υποτάσσεται στις διρεκτίβες του κόμματος είναι εχθρός. Διότι ας μην ξεχνάμε ποιοι και ποιος οδήγησαν στην οικονομική κατάρρευση του 2013. Ξέρετε, δεν είμαι άνθρωπος που παρελθοντολογώ. Αλλά δυστυχώς τις ίδιες συνταγές επιχειρούν να μας σερβίρουν και σήμερα. Στο στόχαστρο του Αβέροφ και το ΕΛΑΜ. Η ανιστόρητη αδιαφορία των απάτριδων αποτελούν τους εχθρούς του υγιούς πατριωτισμού που εκφράζει ο υπέροχος κόσμος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και απαντούμε επίσης και στους ακραίους που οραματίζονται μια Κύπρο εχθρική προς τον έξω κόσμο. Βλέπουμε όλοι το κακό που προκάλεσαν οι προσεγγίσεις τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορούμε εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού να αφήσουμε την κυπριακή κοινωνία να παρασύρονται από πατριωτικά καθρεφτάκια. Ειδικότερα για το Κυπριακό είπε πως τον Δυσσύ γνωρίζουν πολύ καλά πως η αναζήτηση του ιδεατού χειροτερεύει και το εφικτό.